Ύστερα από μια πολύ καλή εμφάνιση με την Ολυμπιάδα, σήμερα κάνατε ένα βήμα, αυτό που λέμε, προς τα πίσω. Δεν ήσταν το ίδιο ανταγωνιστική και μέχρι το 3-0 νομίζω ότι είχατε και μια κακή εμφάνιση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, coach. Σίγουρα, χάσαμε. Θεωρούμε ότι χάσαμε ένα ημίχρονο. Ίσως το πιστέψαμε λιγότερο, φοβηθήκαμε. Νομίζω όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα μας. Ασυνήθιστο για την ομάδα μας που στο δεύτερο ημίχρονο πέφτει. Μένω σε αυτό ότι το πρώτο ημίχρονο νομίζω μας στήρισε το μάτς και δείξαμε ότι φοβηθήκαμε την άκρη λίγο παραπάνω όπως έπρεπε. Ήταν αρκετά χαμηλά η άμυνά σας, δηλαδή δεν πιέσατε πολύ ψηλά στο πρώτο ημίχρονο. Τι ήταν αυτό που γενικότερα έφταιξε και σαν να μην μπήκατε στο παιχνίδι, δηλαδή σαν να μην το... και αργήσατε πολύ να... σε ένα σημείο πια που δεν κινούσε το παιχνίδι. Τι έφταιξε. Δεν νομίζω τι έφταιξε. Σαν σχεδιασμός ήταν να μπούμε στο μισό γήπεδο, να βρούμε τους καινούς χώρους στην άμυνα ΤΣΑΕΚ, δυστυχώς δεν τους βρήκαμε, γιατί ίσως δεν είχαμε την ηρεμία να κυκλοφορήσουμε την μπάλα όπως το έπρεπε. Και όλο αυτό ήταν επακόλουθο να δεχτούμε τα 3 γκολ από το ημίχρονο. Βάλαμε το 1 μετά. Στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε, χάνουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με τον Θοδωρόπουλο στο 18, αν θυμάμαι καλά. Που στο, αν γίνει το σκορ 3-2, αλλάζει όλη η ροή του μάτς με βάση τα που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Από το πώς παίξατε με πέμπτο παίκτη, έμεινε ικανοποιημένο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Το πέμπτο παίκτη είναι κάτι το οποίο για τον βγάλει σε άρτια χρειάζεσαι πάρα πολύ δουλειά. Εμείς τον δουλεύουμε σταδιακά και σιγά σιγά τον βάζουμε στο παιχνίδι μας το τελευταίο διάστημα του τελευταίου μηνού, το τελευταίο μήνα. Θέλουμε πάρα πολύ χρόνο για να το μάθουμε καλά. Σίγουρα έχουμε κάποια στοιχεία που αν τα βελτιώσουμε την ταχύτητα της μπάλας θα είμαστε αρκετά απειλητικοί τουλάχιστον στις ομάδες που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε.